Στο αρχοντικό Ρίζικο θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 5ο Φεστιβάλ Μους Ελληνική, με δύο βραδιές αφιερωμένες στο γαλλικό φιλελληνισμό. Υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος θα παρουσιαστούν η μερίδα και ρεσιτάλ πιάνου την Κυριακή 25 Ιουλίου και συναυλία τη Δευτέρα 26 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, με θέμα «Χίος, Γαλλία, Ιστορία, Μνήμη, Φιλελληνισμός», θα γίνουν 8 εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Γαλλίας. Ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Χίος είναι προορισμός για τους Γάλλους περιηγητές. Στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, η Χίος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Γάλλους ζωγράφους, όπως ο Τελακουά, για τους Γάλλους λογοτέχνες, όπως ο Βίκτορος Ουγκό, και για τους Γάλλους συνθέτες, όπως ο Μπερλιός και ο Ραβέλ. Το ρεσιτάλ της Διάνας Βρανούση την Κυριακή 25 Ιουλίου και η συναυλία της Δευτέρας 26 Ιουλίου παρουσιάζουν έργα και συνθέτες που τοποθετούν τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας σε τέτοια προοπτική χρόνου ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα πως οι αλληλοεπιδράσεις και οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται έως τις μέρες μας.